Ο τυφλός μοναχός του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Η κατάσταση των πολιορκημένων στο κάστρο στο Κλεμούτσι ήταν τραγική. Τα τρόφιμά τους είχαν σωθεί. Μια σφαίρα όπλου που καρφώθηκε στη δεξαμενή τους στέρισε και την τελευταία ελπίδα το νερό. Όλα όμως τα υπέμεναν αδιαμαρτύρητα. Πέθαιναν από την πείνα αλλά δεν παραδίδονταν. Δίπλα στη μεγάλη πύλη του κάστρου μια κοπέλα, καθισμένη οκλαδών κάτω από τον καυτόν ήλιο, κοιτούσε θλιβερά το τετράχρονο βρέφος στα γόνατά της, τη μόνη παρηγοριά που της άφησε ο άντρας της, που σκοτώθηκε στις επάλξεις του κάστρου, σε μια από τις εφόδους των Αράβων, που την απέκρουσαν γενναία οι πολιορκημένοι. «Μάνα, κάικα, νεράκι», είπε ξαφνικά το παιδί, τρεμοπαίζοντας τα χείλη και τη γλώσσα του. Η δύστυχη μητέρα, αντί για άλλη απάντηση, το έσφιξε τρυφερά στην αγκαλιά της και κολλώντας τα ξηραμένα της χείλη στα χείλη του μικρού, προσπάθησε να του ασταλάξει τη δροσιά της μητρικής στοργής, αφού δεν είχε ούτε μια σταγόνα νερό. Το παιδί καιγόταν από τον πυρετό, στριφογύριζε στα γόνατα της μητέρας του, την κοίταξε με ένα ανέκφραστο βλέμμα και κούνησε τα δύνατα χεράκια του ζητώντας βοήθεια. «Μάνα, νεράκι», είπε πάλι και έκλεισε τα μάτια του. Η δύστυχη μητέρα έβγαλε κραυγή απελπισίας, πλησίασε κάποιους πολεμιστές και αρπάζοντας έναν από τον μπράτσο. «Καπετάν Λάμπρο, νερό! Το παιδί μου χάνεται, μια σταλιά νεράκι», είπε έντρομη. Οι πολεμιστές την κοίταξαν περίεργα. «Νερό, ποιος θα μου φέρει νερό, μια σταλιά θέλω για το παιδί μου, δεν έχω άλλο, να το σώσω και σου γίνομαι σκλάβα», είπε η μητέρα κοιτάζοντας ηκετευτικά το Λάμπρο. Την κοίταξε συγκινημένος, κοίταξε και το παιδί, σκέφτηκε για λίγο. «Σώπα Κατερίνα», είπε με θάρρος, «εγώ θα σου φέρω νερό». Είχαν ανάψει φωτιές στο εχθρικό στρατόπεδο και οι στρατιώτες δειπνούσαν. Η νύχτα ήταν σκοτεινή. Πυκνά μαύρα σύννεφα σκέπαζαν τον ουρανό προμηνώντας βροχή. Ο καπετάν Λάμπρος, που κανένας δεν θέλησε να ακολουθήσει στην επικίνδυνη αποστολή του, πήρε μικρό ξύλινο κάδο από εκείνους που οι κάτοικοι των ορεινών χωριών χρησιμοποιούν για τη μεταφορά νερού, και μαθαίνοντας το σύνθημα από το φύλακα, βγήκε αθόρυβα από το κάστρο. Ο καπετάν Λάμπρος ήταν γενναίος πολεμιστής, το πρωτοπαλίκαρο του καπετάν Μιχάλη. Οι εχθροί έτρεμαν όταν άκουγαν το όνομά του. Όσοι βρίσκονταν στο κάστρο τον αγαπούσαν, γιατί τους βοηθούσε στις δυστυχίες τους, τους παρηγορούσε και πάντα πρόθυμα τους υπερασπιζόταν και με το αίμα του στην ανάγκη, κατά των συντρόφων του, κάποιες φορές παραστρατούσαν και φέρονταν βία και στις άλλες γυναίκες και στις γυναίκες τους, παίρνοντας παράδειγμα από τον αρχηγό τους Μιχαήλ Σινάνη. Όπως είπαμε, ο καπετάν Λάμπρος ήταν γενναίος, αλλά δίλιασε μόλις βγήκε από το κάστρο και έριξε πίσω το βλέμμα του με πόνο. Ο Λάμπρος δεν είχε γονείς και συγγενείς, μέσα στο κάστρο όμως υπήρχε η Χρυσούλα. Κοπέλα όμορφη, ορφανή, που την είχε αγαπήσει, την είχε αραβωνιαστεί και την προστάτευε. Συλλογίστηκε την τύχη της αν αυτός έπεφτε στα χέρια των εχθρών και σκέφτηκε να επιστρέψει στο κάστρο. Αλλά το φιλότιμο δεν του το επέτρεψε. «Ο Θεός ας βάλει το χέρι του», ψιθύρισε. Και άρχισε να κατεβαίνει το βουνό, αλλά μόλις προχώρησε λίγο, στάθηκε και έβαλε το χέρι στο σελάχι του. Μια σκιά σηκώθηκε πίσω από ένα σωρό πέτρες και προχώρησε προς το μέρος του. «Στάσου, ποιος είσαι?» ρώτησε σιγανά ο Λάμπρος. «Εγώ, καπετάνιε μου», απάντησε μια γυναικεία φωνή. Έλαμψε από χαρά το πρόσωπο του Λάμπρου και ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του. «Τι θες εδώ, Χρυσούλα?» ρώτησε τρυφερά. «Καπετάνιε μου, μην πας στο πηγάδι». «Γιατί?» «Το έχουν πιασμένο τα σκυλιά, ούτε ψήλος δεν μπορεί να περάσει χωρίς να ακουστεί». «Μη φοβάσαι, Χρυσούλα, εμένα δεν θα μ' ακούσουν». «Έπειτα τι, θες να αφήσω να πεθάνει το παιδί της φτωχής?» «Μου βρέθηκε μια φορά και εμένα, ξέρεις, σαν σκότωσα τον αγά».
Μ' έφεραν οι λιάπηδες κατά πόδι. Μια νύχτα με έπιασε βροχή διαβολεμένη. Στα λεχενά δεν μπορούσα να περάσω και μπήκα στο μήλο της. Τότε ζούσε ο άντρας της φτωχής. Δεν πρόφτασε να με πάρει ο ύπνος και ακούω χτυπήματα δυνατά στην πόρτα. «Σήκω να φύγεις», μου λέει η Κατερίνα. «Σε μυρίστηκαν τα σκυλιά και θα σε πιάσουν». «Αχ, σας πήρα στο λαιμό μου, φτωχή», της λέω εγώ. «Δεν πειράζει. Άντε στο καλό», μου λέει. Πήδηξα από το παράθυρο στον κήπο την ώρα που μπήκαν στο μήλο οι λιάπηδες. Τράβηξαν πολλά βάσανα οι άμυροι. Το μήλο τους τον έκαψαν. Είδαν και έπαθαν για μένα. Τώρα είναι καιρός να το ξεπληρώσω κι εγώ. Γύρισε στο κάστρο εσύ, πρόσθεσε στοργικά. Όχι, καπετάνιε μου, δεν σ' αφήνω. Σαν θα πας, θα έρθω μαζί σου κι εγώ. Εσύ, τι θα κάνεις εσύ? Ό,τι πάθεις θα πάθω. Τι να κάνω, μοναχή μου, εδώ? Γύρισε στο κάστρο, Χρυσούλα, επέμενε ο λάμπρος. Θα μας καταλάβουν και δεν θα ξεφύγουμε. Δες εδώ, είπε η κοπέλα, δείχνοντας ένα κοφτερό δρεπάνι. Θα είμαστε δύο, τι θα ρεις? Ο καπετάν Λάμπρος, χωρίς να μπορέσει να πείσει την κοπέλα να επιστρέψει στο κάστρο, προχώρησε μαζί της στη μαύρη ζώνη των Αράβων που είχαν κατασκηνώσει στους πρόποδες του βουνού. Η νύχτα είχε προχωρήσει. Οι φωτιές του στρατοπέδου είχαν μισοσβήσει. Γύρω οι στρατιώτες ροχάλιζαν, ενώ μερικοί μιλούσαν με τους σκοπούς. Οι δύο τολμηροί νέοι άλλοτε στέκονταν, άλλοτε κρύβονταν πίσω από ψηλά δέντρα, άλλοτε έτρεχαν σαν λαγί, μέχρι που πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο του εχθρού και έφτασαν σόιο στο πηγάδι, εκεί κοντά που έδαιναν τα άλογα. Μετά από λίγη ώρα, ο καπετάν Λάμπρος με τη Χρυσούλα, που κουβαλούσε στον ώμο γεμάτο τον κάδο, περνούσαν πάλι, αλλά από άλλη διαδρομή, μέσα από το στρατόπεδο του εχθρού. Στη μέση του σκοτεινού στρατοπέδου και κοντά στον Λάμπρο υψωνόταν σαν φάρος φωτεινός στη μέση της θάλασσας η σκηνή του Χαλίλ, που πάνω στην κορυφή της έλαμπε το μισοφέγγαρο. Ο Λάμπρος, βλέποντας τη σκηνή αφύλακτη, έκανε μια τολμηρή, μάλλον παράτολμη σκέψη που πολλές φορές η γενναιότητα προκαλούσε στους αγωνιστές, που όμως το τέλος της ήταν καταστροφικό. Λυσμονώντας τη δύστυχη μητέρα που τον περίμενε σαν σωτήρα για το παιδί της, τη δυσκολία της πράξης του και την πολύτιμη ζωή της αγαπημένης του, μέσα στον ενθουσιασμό του σκέφτηκε με έναν ευνηδιαστικό χτύπημα να απαλλάξει τους συμπατριώτες του από την πολιορκία, σκοτώνοντας τον αρχηγό των άπιστων. «Άμα σκοτωθεί αυτός, πάβουν πια τα βασανά μας», σκέφτηκε. Και οπισθοχωρώντας ξαφνικά, τράβηξε το σπαθί του και μαχαίρωσε από πίσω τον σκοπό που κοιμόταν όρθιος μπροστά στη σκηνή. Η δύστυχη Χρυσούλα έμεινε άναυδη από την παράτολμη κίνησή του, αλλά δεν έβγαλε μιλιά για να μην ξεσηκώσει τους Άραβες. Ο Λάμπρος όρμησε σαβέλος μέσα στη σκηνή, αλλά ο Χαλίλ δεν ήταν εκεί. Βγήκε και μανιασμένος από την αποτυχία του, όρμησε στους κοιμισμένους στρατιώτες. Ένας σκοπός πυροβόλησε, βλέποντάς τον από μακριά στο φεγγαρόφωτο. Η σάλπιγγα ήγησε τον κίνδυνο. Το στρατόπεδο σηκώθηκε στο πόδι και οι Άραβες έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλον από την τρομάρα και τη σύγχυση που δημιουργήθηκε. Στην αρχή η Χρυσούλα κοκάλωσε, όπως η γυναίκα του Λότ, έκπληκτη από τη φοβερή σκηνή που εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια της. Συνήλθε όμως και βλέποντας τον αγαπημένο της ανάμεσα στις λόγχες και στα σπαθιά των εχθρών, πέταξε κάτω τον κάδο και έτρεξε να τον βοηθήσει. Κραδένοντας το κοφτερό δρεπάνι πάνω από το κεφάλι της, χτυπούσε όπου έβρισκε, σκορπώντας το θάνατο στους άπιστους που υποχώρησαν μπροστά της φοβισμένοι. Το ωραίο πρόσωπό της, ροδοκόκκινο ανάμεσα στις φλόγες των πυρσών, τα στραφτερά της μάτια, τα πλούσια ξανθά μαλλιά πάνω στους ώμους της, την έκαναν να μοιάζει με άγγελο που μάχεται για την πίστη του Χριστού. Και ο Λάμπρος έδινε τη μάχη με γενναιότητα και αποφασιστικότητα, αλλά οι εχθροί ήταν τόσοι πολλοί
Τα δαδιά τους φώτισαν, τους δύο νέους πήραν θάρρος και άρχισαν να χτυπούν με λύσα. Τους περικύκλωσαν και εμπόδισαν τις κινήσεις τους. Ένας Άραβας ήρθε από πίσω και χτύπησε με το κοντάκι του όπλου του το κεφάλι του Λάμπρου, που τραντάχτηκε και σοριάστηκε λιπόθυμος. Η Χρυσούλα βρυχήθηκε σαν λέενα, έριξε μια φοβερή ματιά στον Άραβα και του έκοψε το λαρύγγι με το δρεπάνι. Δρασκελίζοντας μετά πάνω από τον αγαπημένο της για να εμποδίσει τους εχθρούς να αρπάξουν και να βεβηλώσουν το σώμα του, συνέχιζε να μάχεται με θάρρος, αποφασισμένη να πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της. Αλλά δεν μπορούσε πια να αντισταθεί στην ορμή των εχθρών, την εγκατέλειψαν οι δυνάμεις της και παραδόθηκε. «Θάνατος, θάνατος», φώναξαν έξαλλοι στρατιώτες. «Όχι, σταθείτε», διέταξε ο Χαλίλ, που φάνηκε ανάμεσά τους. Ο Χαλίλ είχε μόλις φτάσει, είχε πάει στην Κυλίνη να υποδεχτεί τον Ιμπραήμ Πασά, που ερχόταν για να πολιορκήσει ο ίδιος το κάστρο. Ο Ιμπραήμ ήταν 35χρονος, ψηλός, αρενοπός και ένας από τους πιο καλούς αξιωματικούς του αραβικού στρατού. Καταγόταν από τη Θεσσαλία, από γονείς χριστιανούς, τον άρπαξαν παιδί οι πειρατές, τον έριξαν στα μπουντρούμια της Κωνσταντινούπολης. Αποφυλακίστηκε άντρας πια, έφυγε στην Αίγυπτο μετά από τη σφαγή των Μαμελούκων, όπου και με τα φυσικά του προσόντα και τις συνθήκες που επικρατούσαν έγινε υψηλόβαθμος αξιωματικός, φανατικός οπαδός του Ισλάμ και πρώτος ακόλουθος του Μεχμέτ Αλή. Ο Χαλίλ έμαθε τα γεγονότα, βλέποντας τους δύο νέους που κοίταζαν με συγκίνηση ο ένας τον άλλο για να πάρουν θάρρος, κοιτάζοντας με το ερευνητικό του βλέμμα βαθιά μέσα στην καρδιά τους, κατάλαβε τα τρυφερά τους συναισθήματα και ευχαρίστησε την τύχη του που τους έστειλε αντί να ξεκινήσει να βρίζει το γένος γιαούριδων όπως θα έκανε κάθε άλλος μουσουλμάνος. Το σχέδιο του Χαλίλ ήταν δαιμόνιο. Σκέφτηκε να χτυπήσει την πιο τρυφερή χορδή της καρδιάς τους, να τους υποσχεθεί μια πλούσια και ευτυχισμένη ζωή όπως τη θέλουν όλοι όσοι αγαπιούνται, να προσπαθήσει να μάθει το νυχτερινό σύνθημα του κάστρου και με ύπουλο τρόπο να το κυριέψει, εγκαταλείποντας τη βαριεστημένη ζωή της πολιορκίας που τον ταλαιπωρούσε εδώ και έναν μήνα. Όμως η έκπληξή του ήταν μεγάλη, όπως και των αξιωματικών του, όταν και οι δύο νέοι απέρριψαν με ένα στόμα τις προτάσεις του. «Πείτε μου το σύνθημα», έλεγε με ήρεμο τρόπο ο Χαλίλ. «Δεν το θέλω για κακό. Θα στείλω νερό και ψωμί στο κάστρο. Κι εγώ χριστιανός είμαι». «Χριστιανός και πολεμάς την πατρίδα σου? Τι να κάνω, αφού έτσι ήρθαν τα πράγματα. Πες τα συμφέροντα καλύτερα». «Α, όχι Πασά, δεν είναι καλό πράγμα. Όποιος κοιτάζει το συμφέρον δεν έχει πατρίδα». Ο Χαλίλ χαμογέλασε με τα λόγια του παλικαριού και άρχισε πάλι με επιδέξιο τρόπο τις προτάσεις του και τις παραπλανητικές υποσχέσεις του. Αλλά οι δύο νέοι ήταν ακλόνητοι σαν βράχοι. «Εμείς το είπαμε, εάν δεν σας διώξουμε από τον τόπο μας δεν θα στεφανωθούμε», είπε αποφασιστικά ο Λάμπρος, κοιτάζοντας στα μάτια την αγαπημένη του. Τότε όμως ο Χαλίλ έγινε πύρκε μανία και σκέφτηκε να καταφέρει με απειλές και βασανιστήρια όσα δεν κατάφερε με τις υποσχέσεις. Διέταξε να μεταφέρουν στη σκηνή του τη Χρυσούλα και να βασανίσουν τον Λάμπρο με κάθε τρόπο. Άρπαξαν την κοπέλα με τη βία μέσα από την αγκαλιά του αγαπημένου της. «Στο καλό, Χρυσούλα», της είπε αναστενάζοντας, «κοίταξε, μη φοβηθείς τίποτα». Και τα μάτια του άστραψαν στο σκοτάδι της νύχτας. Έδεσαν το Λάμπρο από τα πόδια από το κλαδί μιας μουριάς. Άναψαν από κάτω φωτιά με άχυρα που ο καπνός της τον έπνιγε. Οι βασανιστές κάπου τον παρακινούσαν να φανερώσει το σύνθημα και να απαλλαγεί από τα βασανά του. «Άντε να χαθείτε, στραβαραπάδες», έλεγε αγανακτισμένος ο Λάμπρος. Μετά από λίγο οι βασανιστές του, από φόβο μήπως πνιγεί από τον καπνό, τον τράβηξαν από τη φωτιά, τον έδεσαν όρθιο στον κορμό της μουριάς και άρχισαν να τον μαστιγώνουν.
Το μαστίγιο έσχιζε τον αέρα και έσκαγε, σφυρίζοντας με δύναμη στη ραχοκουκαλιά του λάμπρου, σχηματίζοντας ματωμένα αυλάκια κάτω από το πουκάμισό του. Ο λάμπρος, με μάτια κατεβασμένα από την τροπή, δεν έβγαζε κραυγή πόνο από το στόμα του, αλλά μόνο βρισιές ξεστόμιζε στους βασανιστές του. Ξαφνικά, μέσα από τη σκηνή του Πασά ακούστηκε ένας πυροβολισμός και ακολούθησε μια κραυγή απελπισίας. Ο άθλιος Χαλίλ, λυσασμένος που η Χρυσούλα δεν παραδεινόταν στις άνομες ορέξεις του, την πυροβόλησε κατάστηθα. Μετά έδωσε διαταγή να τη ρίξουν εμόφυτη και σπαρταριστή στα πόδια του λάμπρου. «Σκυλιά», είπε ο λάμπρος, προσπαθώντας να λύσει τα δεσμά του. «Άπιστη, λύστε με και θα δείτε. Αν σου βαστάει, έλα να μετρηθείς μαζί μου, Χαλίλ». Μανιασμένος ο Πασάς όρμησε και χαστούκησε το λάμπρο. Έδωσε τις διαταγές του και αποσύρθηκε στη σκηνή του. Τότε δύο Άραβες γέμισαν με μπαρούτι μόνο ένα πιστόλι, με πλατιά κάνει και το άδειασαν πάνω στο πρόσωπο του λάμπρου. Μια κραυγή οδύνης ακούστηκε, του έκοψαν τα σκοινιά και τον άφησαν να κυλιστεί δίπλα στο άψυχο κορμί της αραβωνιαστικιάς του. Η νύχτα πλησίαζε στο τέρμα της. Τα μαύρα σύννεφα που από το απόγευμα σκέπαζαν τον ουρανό πύκνωσαν και ακολούθησε μια νεροποντή. Οι πρώτες λάμψεις της αυγής φάνηκαν στον ορίζοντα. Μετά από λίγο ο ήλιος θα ανατείλει λαμπερός, αλλά ο λάμπρος δεν θα τον δει ποτέ πια. Ανάμεσα στους σεβάσμιους μοναχούς της Μονής Βλαχερνών υπάρχει ένας ασπρομάλης γέροντας που το πρόσωπό του, παρά τη φοβερή όψη, περιβάλλεται από θεϊκή λάμψη και παντοτινό στεφάνι, που στεφανώνει μόνο τους μάρτυρες της πίστης και της πατρίδας μας. Είναι τυφλός και λέγεται πατέρας Λαβρέντιος. Αλλά κάτω από αυτή την αγαθότητα και το ράσο κρύβεται ο θαραλέος αγωνιστής, ο καπετάν Λάμπρος. Με την προτροπή του Μιχαήλ Σισίνη, οι πολιορκημένοι παραδόθηκαν την επόμενη μέρα και 1200 γυναικόπαιδα πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Αλεξάνδρειας. Οι Άραβες έφυγαν την ίδια μέρα για την Πάτρα και καμιά σημασία δεν έδωσαν στον τυφλό λάμπρο που παίρνοντας στην πλάτη το πτώμα της αγαπημένης του περπάτησε με βήμα αργό και χάνοντας το δρόμο από το κάστρο ως το μοναστήρι αφού την έθαψε και αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό για να προσεύχεται για την ανάπαυση της ψυχής της. Πέρασαν τα χρόνια. Τα σβησμένα μάτια του αρνούνται να του δείξουν τη γραφική κοιλάδα που είναι χτισμένο το μοναστήρι και τα δύναμα πόδια του αρνούνται να τον μετακινήσουν. Μόνο ο τάφος της αγαπημένης του τον τραβά σαν μαγνήτης. Κάθε μέρα, μετά τη δύση του ήλιου, με βήμα σταθερό και αδιάκοπο, χωρίς οδηγό, πηγαίνει στο μνήμα που μοιάζει με ολάνθιστο κήπο. Μένει εκεί ώρες πολλές και νομίζει πως στο θρόισμα των φίλων και στην ευωδιά των λουλουδιών βρίσκει την αθώα ψυχή της Χρυσούλας. «Κακή ζωή, αραχνιασμένη», μου είπε μια μέρα που τον επισκέφτηκα και τον ρώτησα πως περνά. «Να σου πω την αλήθεια, είναι καλύτερο το μπαρούτι από το λιβάνι. Ας ακουστεί πάλι τον τουφέκι και να δεις πως θα ξανανιώσω, πως θα βάλω φτερά στα πόδια μου». Όμως τον τουφέκι πότε θα ακουστεί